Το ιστορικό των μεμονωμένων περιστατικών. Το αίμα του 34χρονου Παύλου Φίσα από τη δολοφονική επίθεση που δέχτηκε από οργανωμένα μέλη της Χρυσής Αυγής είναι νοπό και λειτουργεί ως θριαλίδα που απεγκλωβίζει τη συσσωρευμένη κοινωνική δυσαρέσκεια για την ακροδεξιά βία. Συνάμα όμως λειτουργεί και ως υπόμνηση για το αίμα δεκάδων μεταναστών, ακτιβιστών, συνδικαλιστών, ομοφυλόφιλων που χύθηκε από τα ίδια δολοφονικά χέρια. Γιατί η ιστορία της Χρυσής Αυγής, πριν γίνει ένα αντικοινοβουλευτικό μόρφωμα κρυμμένο πίσω από τη βουλευτική ασυλία και πρόθυμο διακοσμητικό στοιχείο της μηδιακής διαπλοκής, είναι μια ιστορία βίας, μίσους και παρακράτους. Από τη δολοφονική επίθεση στο στέλεχος τότε του φοιτητικού κινήματος Δημήτρη Κουσουρή το 1998 έως τη δολοφονία του Παύλου Φίσα τα ξημερώματα της Τετάρτης, η διαδρομή του αίματος πέρασε από πολλά σκοτεινά στενά της Αθήνας, αλλά ελάχιστες φορές κατόρθωσε να φτάσει μέχρι τα σκαλιά της ελληνικής δικαιοσύνης. Οι περισσότερες περιπτώσεις αρχαιοθετήθηκαν πριν καν ερευνηθούν. Τα περιστατικά είναι αναρρύθμιτα, αλλά ελάχιστα από αυτά απασχόλησαν τα μονόσυλλα των εφημερίδων. Μόνο τον τελευταίο χρόνο, στο έδαφος της εξαθλίωσης προκαλεί η μνημονιακή πολιτική, στο εμπόριο του φόβου και στον κοινωνικό αυτοματισμό, τα μαχαίρια των ναζιστικών συμμοριών πήραν φωτιά, τραυματίζοντας δεκάδες ανθρώπους και θρηματίζοντας τον καθρέφτη της ανιστόρητης και επικίνδυνης θεωρίας των άκρων. Στις 29 Μαΐου το 2012, ένας 33χρονος υπήκοος του Μπαγκλαντές έπεσε θύμα επίθεσης με μαχαίρι μέσα σε σειρμό του ηλεκτρικού. Οι μαρτυρίες λένε ότι πριν κλείσουν οι πόρτες ακούστηκε το εμετικό σύνθημα «Δεν θα γίνεις Έλληνας ποτέ». Στις 2 Ιουνίου, κατά τη διάρκεια μηχανοκίνητης πορείας μελών της Χρυσής Αυγής, έγινε επίθεση σε μετανάστες στις οδούς Πειραιός και Κωνσταντινούπολεως. Την ίδια μέρα, ένας Αλβανός μετανάστης στο Νέο Κόσμο υπέστη χτύπημα στα πλευρά του αποσπαθή και δύο Πολωνοί μαχαιρώθηκαν στην οδό Καλλιρόης. Στις 16 Ιουνίου, 20 άτομα επιτέθηκαν σε Αιγύπτιους ψαράδες σε μονοκατοικία στο Πέραμα. Στις 18 Ιουνίου, ερασιτεχνικό βίντεο καταγράφει επίθεση εις βάρος μετανάστη στο σταθμό Αττική. Στις 9 Αυγούστου, επίθεση με μαχαίρι δέχτηκαν 4 συνδύοι και νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Στις 12 Αυγούστου, ομάδα επιτέθηκε σε Πακιστανούς με ρόπαλα και μαχαίρια σε λικόβρηση. Στις 11 Σεπτέμβρη, Έλληνας οδηγός ταξί τραυματίστηκε με αιχμηρό αντικείμενο από αγνώστους γιατί επέλεξε κουρίο μετανάστη. Στις 23 Σεπτέμβρη, επίθεση με μαχαίρι δέχτηκαν 3 Πακιστανοί σε μεταμόρφωση. Στις 2 Νοέμβρη, πογκρόμ κατά μεταναστών στον Άγιο Παντελεήμονα. Στις 31 Δεκέμβρη, επίθεση σε 34χρονο Πακιστανό στα Καμίνια, τον τραυμάτισαν με αιχμηρό αντικείμενο στο λαιμό. Στις 17 Γενάρη το 2013, δολοφονείται ένας 24χρονος Πακιστανός στα Πετράλωνα από δύο άτομα που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα και συνελήφθηκαν. Στις 28 Γενάρη, μαχαιρώθηκε στο πρόσωπο μαθητής έξω από το 3ο Λύκειο Παλαιού Φαλήρου. Στις 14 Μαΐου, άγνωστοι χαράκωσαν 14χρονο Αφγανό στο πρόσωπο. Στις 28 Αυγούστου, επίθεση με καδρόνια κατά δύο Μπαγκλαντεσιανών στην Καλλιθέα. Αυτά είναι μερικά μόνο από τα περιστατικά ακροδεξίας βίας του τελευταίου έτους που ανατρέπουν την πολύ βολική εκδοχή του μεμονωμένου περιστατικού και αφήνουν μια ανεξίτηλη ουλή στο σώμα της δημοκρατίας.